Σε χθεσινή του συνέντευξη, ο Υπουργός Εσωτερικών Χαράλαμπος Αθανασίου υποσχέθηκε ότι η εκταμείευση των προνοιακών επιδομάτων των μηνών Μαΐου και Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την προσεχή Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι η καταβολή του στους δικαιούχους θα γίνει μέχρι και τις 15 Αυγούστου, δηλαδή με ένα μήνα καθυστέρηση από ό,τι προβλεπόταν. Αξίζει να σημειωθεί ότι για μία ακόμη φορά τα χρήματα θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αντί μέσω ταχυδρομικών επιταγών. Τα προνοιακά επιδόματα από δική μας ενημέρωση, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε και από τις δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Υφυπουργού, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, αλλά και από την Εθνική Συνομοσπονδία, από τις προσπάθειες και τις επαφές που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, γνωρίζουμε ότι τα προνοιακά επιδόματα, παρόλο που καθυστέρησαν για άλλη μια φορά και μάλιστα αδικαιολόγητα, θα δοθούν, θα καταβληθούν κανονικά μετά τις 10 του μηνός. Ποια θα είναι ακριβή ημερομηνία, νομίζω ότι δεν την γνωρίζει κανένας. Οι λογαριασμοί των κατατόπους δήμων θα πιστωθούν γύρω στις 6 του μηνός, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού Εργασίας, αλλά και του Υφυπουργού Εσωτερικών. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι αυτό το θέμα με τα προνοιακά επιδόματα έχει καταντήσει ένα σύριαλ πολύ κακό, πολύ φθηνό σύριαλ, με σενάριο τρόμου που κάθε φορά που είναι να δοθούν τα προνοιακά επιδόματα ακούγονται τα χίλια μύρια. Από περικοπές, από μαϊμού αμέ, από διάφορα αρνητικά που μπορεί να παίζουν και να έχουν συγκεκριμένο σκοπό με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα. Και λέμε ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ταλανίζουν διάφορα προβλήματα τους χρόνια πάσχοντες, τα άτομα με αναπηρίες, τους καρκινοπαθείς, τους νεφροπαθείς, τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι πολύ άσχημο να ακούγονται και τέτοιου είδους ειδήσεις. Η χώρα μας βιώνει μια δύσκολη κατάσταση, το κατανοούμε, αλλά από την άλλη οι συνθήκες και οι δομές πρόνοιας τόσο των νοσοκομείων όσο και του ΕΟΠΗ έχουν καταρρεύσει. Στα νοσοκομεία υπάρχουν επισχέσεις εργασίας, υπάρχουν γιατροί που δεν εργάζονται λόγω ότι έχουν να τους καταβληθούν δεδουλευμένα από εφημερίες τα οποία καθυστερούν εδώ και 5 μήνες, κλινικές που ενδεχομένως έχουν κλείσει αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργούν, όπως είναι και η νευρολογική κλινική του νοσοκομείου Καβάλας. Παρ' όλα αυτά, πιθανόν κάποιοι άλλοι να πούν ότι λειτουργούν κανονικά. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα σε φάρμακα, σε αναλώσιμα, σε θεραπείες και όλο αυτό το άσχημο σκηνικό μετακυλείται οικονομικά στην τσέπη του κάθε ενός από εμάς, σε κάθε ένα από άτομο με αναπηρία, χρόνιου πάσχοντα, που βιώνει μια δύσκολη κατάσταση σε όλες τις συνθήκες και σε όλα τα επίπεδα.